Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να στηρίζει με κάθε μέσο το Ταγκί Περντογάν, υπηρετώντας τη μυστική συμφωνία τους, που φαίνεται να περιλαμβάνει και οικονομικά ανταλλάγματα, όμως Αμερικανοί γερουσιαστές βλέπουν και καταγγέλνουν τραπεζοδροπητικό ρόλο της Τουρκίας. Ο μεγάλος υποστηρικτής των ελληνικών δικαίων, Ρόμπερτ Μενέντες, είναι ξεκάθαρος. Στον αέρα, τα τουρκικά μαχητικά παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ελλάδας σχεδόν κάθε μέρα, θέτοντας σε κίνδυνο Έλληνες πιλότους και πολίτες που ζουν εκεί. Μπορεί να είναι μόνο θέμα χρόνου, προτού αυτή η αμέλεια οδηγήσει σε απώλεια ζωής ή καταστροφή περιουσίας. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις Τσαβούσογλου να μην τολμήσει κανείς να εμποδίσει την Τουρκία, ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος διεμήνυσε πως η Ελλάδα θα αντιδράσει και στρατιωτικά αν χρειαστεί, σε περίπτωση που η Τουρκία προσπαθήσει να κάνει γεωτρήσεις κοντά στην Κρήτη, τη Ρόδο και την Κάρπα. Η Ελλάδα δεν θα ανεχθεί καμία αμφισβήτηση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Θα αντιδράσει με ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Τη θέση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα επαναβεβαίωσε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ μετά τη συνάντηση που είχε με τον Νίκο Δέδια για τις εξελίξεις στην Μεσόγειο και τη Λιβύη. Επιβεβαιώσαμε για άλλη μια φορά την νομική μας αντίληψη ότι τα νησιά έχουν δικαίωμα σε ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, όπως και η υπηρετική χώρα. Σε διάψευση των σεναρίων για υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της Παλαιστινιακής Αρχής και της Άγκυρας για την οριοθέτηση αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, προχώρησε ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Αθήνα, μιλώντας στο Open. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις σε τουρκική εφημερίδα του Παλαιστίνιου πρέσβη στην Άγκυρα, ο οποίος φέρεται να έκανε λόγο για πρόθεση της Παλαιστίνης να συνεργαστεί σε όλα τα επίπεδα με την Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης και μια συμφωνία για αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία είχε προτείνει στο Ισραήλ συμφωνία για αποκλειστική οικονομική ζώνη και είχε εισπράξει την άρνηση του Τελαβίβ, καθώς η οριοθέτηση που πρότεινε η Άγκυρα, σε συνδυασμό με τη θαλάσσια περιοχή που προβλέπει το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης, παραβίαζε ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, εξαφανίζοντας μάλιστα το μισό νησί της Ρόδου και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Αιγύπτου και της Κύπρου. Η προσέγγιση των Παλαιστινίων από την Άγκυρα δεν μπορεί να αποτελεί έκπληξη, αφού όλο αυτό το διάστημα η τουρκική διπλωματία επιχειρεί παρεσκηνιακά να δημιουργήσει τετελεσμένα με κυβερνήσεις σε χώρες όπου υπάρχει αναταρχή για να πετύχει τους στόχους της. Παρέμβαση για τα εθνικά θέματα έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος και τόνισε το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν θέλει πόλεμο, δεν σημαίνει ότι θα υποχωρήσει μπροστά στην τουρκική επιθετικότητα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα είμαστε υποχωρητικοί σε ζητήματα τα οποία αποτελούν κόκκινη γραμμή για τον ελληνισμό. Το ότι είμαστε φιλιρνικοί δεν σημαίνει ότι είμαστε ούτε δειλοί, ούτε λιγότερο γενναίοι εάν χρειαστεί. Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής εξέφρασε την πλήρη στήριξη της ελληνικής ομογένειας στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας.